984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας προκαλεί κακοκαιρία. Κύρια χαρακτηριστικά του η δυνατή άνεμη και οι καταρακτώδεις βροχές. Ήπειρος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ετωλοκαρνανία και Παρισία Αττική δέχθηκαν και δέχονται μεγάλο πλήγμα, με την πυροσβεστική υπηρεσία να δέχεται δεκάδες κλήσεις για την απάντηση υδάτων και την παροχή βοήθειας. Σε Κεφαλονιά και Ιθάκη έκλεισαν σχολεία, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμι. Ζημιές εκ νέου και στις καλλιέργειες εξαιτίας του χαλαζιού. Από το απόγευμα αναμένουν οι μετεωρολόγοι βαθμία βελτίωση του καιρού. Θυελώδεις οι άνεμοι που πνέουν και στην Κρήτη. Τρεις πτήσεις άλλαξαν πορεία και από το Ηράκλειο κατευθύνθηκαν προς Χανιά. Σε κοπές κλαδιών δέντρων προχώρησε η πυροσβεστική. Υψηλός ο δείκτης επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς. Φωτιά νωρίς το πρωί εκδηλώθηκε και 300-500 μέτρα μακριά από το αεροδρόμιο των Χανίων, η οποία δεν πήρε διαστάσεις λόγω της άμεσης παρέμβασης των υπηρεσιών ασφαλείας. Νέα σύσκεψη χθες για το μεταναστευτικό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αποφασίστηκε η άμεση εμπλοκή του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στήριξη των Δήμων και των Περιφερειών που θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Στην Άγκυρα, ο Γιώργος Κουμουτσάκος συμφώνησε με τους Τούρκους αξιωματούχους στη διαμόρφωση διάβλου απευθείας επικοινωνίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην μεταναστευτική πρόκληση με έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Σε αυτή την πρώτη επικοινωνία, η ελληνική πλευρά επανέλαβε μετεπιτάσιο στη θέση της ότι όλα τα μέρη οφείλουν να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Η Τουρκία θα εκριζώσει τα δίκτυα διακινητών και να αποτρέψει αποτελεσματικά τη δημιουργία νέων μεταναστευτικών οδών προς την Ευρώπη. Η Ελλάδα να ενισχύσει τις επιστροφές προς την Τουρκία, όπως ήδη έχει αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση. Τέλος, η Ευρώπη να αναγνωρίσει το βάρος των περίπου 4 εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών που έχει δεχθεί η Τουρκία στο έδαφος της, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Συμφωνήθηκε τέλος η διαμόρφωση διάβλου απευθείας επικοινωνίας σε πολιτικό επίπεδο, ο οποίος θα λειτουργεί εκ παραλλήλου με το δομημένο υπηρεσιακό και επιχειρησιακό διάλογο. Μία ζώνη ασφαλείας, την οποία είχε προτείνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το μεταναστευτικό, έθεσαν οι Τούρκοι στη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, Χόρστ Ζεεχόφερ, στην Άγκυρα. Μεταναστευτικό και όχι προσφυγικό το πρόβλημα, επανέλαβε σήμερα από το βήμα της Βουλής την ώρα του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι περισσότεροι που εισέρχονται σήμερα στην Ελλάδα έχουν προφίλ οικονομικού μετανάστη και όχι πρόσφυγα. Μόνο το 2% είναι Σύριοι, επισήμανε. Είπε ότι ενισχύεται η θωράκιση της χώρας με αυξημένα παρατηρητήρια στα χερσαία σύνορα και αυξημένες περιπολίες του λιμενικού στη θάλασσα και ότι αλλάζει ο τρόπος παροχής ασύλου. Επίσης, πρόσθεσε ότι πάνω από 20.000 ετούντες άσυλο μετακινούνται από τα νησιά στην ενδοχώρα και προανήγγειλε τη λειτουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων. Παράλληλα, επέκρινε την προηγούμενη κυβέρνηση, καθώς, όπως είπε, διαφωνούσε με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν ότι άλλο οι πρόσφυγες και άλλο οι οικονομικοί μετανάστες και άλλο το προσφυγικό ζήτημα και άλλο το μεταναστευτικό ζήτημα, και ας αναγνωρίσουμε ότι με βάση τα πραγματικά στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της σήμερα η κυβέρνηση, το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι πρωτίστως πρόβλημα μεταναστευτικό και λιγότερο πρόβλημα προσφυγικό. Τι εννοώ με αυτό? Το 2015 Σύριοι οι οποίοι έφευγαν απεγνωσμένοι εγκαταλείποντας τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο αντιπροσώπευαν περίπου το 75% των εισερχομένων στη χώρα μας. Προφανώς ήταν όλοι, σχεδόν όλοι, πρόσφυγες, είχαν προσφυγικό προφίλ. Σήμερα όμως Σύριοι είναι μόλις 2 στους 10. Το 50% είναι Αφγανοί και Πακιστανοί, μετακινούνται οργανωμένα από διακινητές, καθώς επίσης και μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική, από τη Σομαλία, από το Κονγκό και από άλλες γειτονικές χώρες. Με άλλα λόγια, ας συμφωνήσουμε ότι η πλειονότητα όσων μπαίνουν σήμερα στην Ελλάδα έχουν προφίλ οικονομικού μετανάστη και όχι πρόσφυγα. Πάρα τα τεράστια προβλήματα τα οποία κληροδοτήσαμε και τα οποία δεν θα μιλήσω περισσότερο, όλα αυτά αρχίζουν και αλλάζουν.
Αλλάζει η νομοθεσία, αλλάζει ο προσανατολισμός της πολιτικής, αλλάζει και η καθημερινή διαχείριση του προβλήματος. Οι έλεγχοι στα σύνορα εντείνονται, η διαδικασία ασύλου επιταχύνεται και τα νησιά μας, για να απαντήσω και στην ουσία της ερώτησής σας, αποφορτίζονται με οργανωμένο τρόπο και πάντα βέβαια με την ευθύνη του κράτους. Λάθος η προσέγγιση περί μεταναστευτικού προσφυγικού. Μιλάμε για ανθρώπους και αυτά που διαδραματίζονται στα νησιά αυτή την ώρα δεν τιμούν κανένα. Τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, αναφέρει από τη Μόρια, μεταξύ άλλων, στον 984, ο Γενικός Διευθυντής των Γιατρών Χωρίς Σύνολο, Βασίλης Στραβαρίδης, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν θα βάλουμε μια ταμπέλα στους ανθρώπους και στους αριθμούς για να τους ονομάσουμε μετανάστες, πρόσφυγες ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα πούμε ότι είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την πραγματικότητα, αυτό που μπορούμε να σας πούμε, επειδή δουλεύουμε σε 74 χώρες όλο τον κόσμο και έχουμε μια καλή γνώση από πού έρχονται οι άνθρωποι που επιλέγουν να φτάσουν. Οι αριθμοί επίσημοι, που δεν είναι δική μας αριθμοί, είναι από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και τους βγάζει το Υπουργείο σε τα καθημερινά διαστήματα, είναι ότι πάνω από 80% των ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι από χώρες όπου υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση. Και συγκεκριμένα μιλάμε για την Συρία, μιλάμε για την Παλαιστίνη, μιλάμε για το Αφγανιστάν, μιλάμε για το Ιράκ, το Καμερούν, το Κονγκό. Και σας αναφέρω κάποιες χώρες που ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει ότι υπάρχει πόλεμος και μπορεί να νομίζει ότι αυτά είναι λίγο υπερβολές και έχουν περάσει χρόνια, δεν ακούμε τίποτα στις ειδήσεις. Και το μόνο που μπορώ να σας πω για να καταλάβετε τη διαφορά είναι ότι επειδή δουλεύουμε σε αυτά τα μέρη και ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι συνθήκες, ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά και τι θα αντιμετωπίσει στο ταξίδι του μέχρι να φτάσει στη χώρα μας και τι θα αντιμετωπίσει και στη χώρα μας. Και παρόλα αυτά επιλέγει να κάνει αυτή την προσπάθεια. Χάνεται κόσμο στη θάλασσα, στη Μεσόγειο βλέπετε τους αριθμούς. Ακόμα και στο Αιγαίο είχαμε πολλά θύματα τα προηγούμενα χρόνια και παρόλα αυτά παίρνει αυτή την απόφαση. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν φεύγουμε από τόσο δύσκολες συνθήκες έχει αντιληφθεί ότι μπορεί να πηγαίνει σε κάτι πιο αβέβαιο, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια ελπίδα. Και σίγουρα δεν θα μπω σε καμία περίπτωση σε αυτή την προσπάθεια να ερμηνεύσω και να δώσω μια ονομασία στους ανθρώπους αυτούς. Για μας είναι άνθρωποι. Χαρακτηριστικά επίσης θα σας πω ότι 40% των ανθρώπων αυτή τη στιγμή που φτάνουν είναι παιδιά. Οπότε πιστεύω ότι και οποιοδήποτε μπορεί να έχει μια λίγο πιο αυστηρή προσέγγιση και άποψη για τους ανθρώπους αυτούς. Mm. 5 λεπτά αν βρισκόταν δίπλα τους, δεν θα σας πω στα παπούτσια τους και να σκεφτούν όλο αυτό που ζουν. Δίπλα τους μπορεί να μην είχαν αυτή την τόσο αυστηρή άποψη. Ιστιοφόρο με 60 μετανάστες και πρόσφυγες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Απχέντζας Μεσσηνίας. Στο σημείο 3 παραπλέουν τα πλοία, 2 φορτηγά και 1 δεξαμενόπλοιο. Επίσκεψη Ηράκλειο και Χανιά σήμερα και αύριο της Υπουργού Τουρισμού Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον Υφυπουργό Λευτέρη Ευγενάκη. Αναπτυξιακό εργαλείο της Κρήτης ο πολιτισμός, σύμφωνα με την ίδια, αλλά και γόρδιος δεσμός η γραφειοκρατία. Η παραχώρηση των ενετικών τυχών, αντικείμενο της συνάντησης της Υπουργού στη Λότζια, με σύμβαση παραχώρησης όπως παλιά, σύμφωνα με τον Γιάννη Κουράκη. Στα αιτήματα της κίνησης και η ενοποίηση των αρχαιολογικών χωρών της Κνωσού ή το μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο, καθώς μπορεί το Ηράκλειο και η Κρήτη να αλλάξει κατηγορία με αυτή την ενοποίηση. Αύριο ο Υπουργός Πολιτισμού θα βρίσκεται στα Χανιά, προσκεκλημένη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλους, για να πραγματοποιήσει τα εγγένεια του ανακαινισμένου Μουσείου Στρατηγίου της Επανάστασης του Θερίσου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Μαλεβιζίου διοργανώνει πολιτική εκδήλωση συναισθίαση απόψε στις 8 στο κέντρο άνοδο στο Γάζι με ομιλητές τους Παύλο Πολάκη και Χρήστο Σπίρτζη, ενώ άμεσα αναμένεται στο Ηράκλειο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή πιθανότατα στα Χανιά Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του νέου κόμματος. Παράλληλα, οι νομαρχιακές επιτροπές Ηρακλείου Λασιθίου με τον τομέα εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αύριο Σάββατο 5 Οκτωβρίου διοργανώνουν ανοιχτή σύσκεψη για την αυτοδιοίκηση. Οι δύο πρώην υπουργοί θα παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου για τα θέματα του ΒΟΑΚ, του αεροδρομίου Καστελίου, όπως επίσης και της αξιοποίησης στην Πακίου.
Παγκρίτια παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας τη Δευτέρα, 7 του Οκτώβρη, στις 12.30 των εργαζόμενων στο χώρο της υγείας και τριώρη στάση εργασίας στο Πανεπιστημιακό την ίδια ημέρα. Μισθολογικό συνταξιοδοτικό, μονιμοποίηση, ενίσχυση προσωπικού δημόσια υγεία στα αιτήματα των εργαζόμενων, όπως αναφέρει στο 984 ο πρόεδρος του Σωματείου Δημήτρης Βρυσαλής. Στο επίκεντρο η αποδυνάμωση των νοσοκομείων της Κρήτης μέχρι και το Φεβρουάριο, οπότε και θα έχουν λήξει συμβάσεις 600-700 εργαζομένων, εκ των οποίων οι 250 μόνο στο Πανεπιστημιακό, οι 200 στο Βενιζαλίο και οι άλλοι από το σύνολο των νοσοκομείων του νησιού. Είναι κοροϊδία να απαντάει σήμερα η διοίκηση της ΥΠΕ ότι αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υγείας, ότι προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα, και αυτό που βλέπουμε εμείς είναι όχι προστασία των εργαζομένων που τώρα τελειώσανε, λήξανε οι συμβάσεις, απολυθήκανε, αλλά έπεται και συνέχεια με εκατοντάδες εργαζόμενους και στο Παγνί αλλά και σε όλη την Κρήτη συνολικά. Μόνο στο Παγνί Δεκέμβρη-Φλεβάρι απολύονται, λέμε εμείς. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο που μας ακούει αν λέγεται λήξη σύμβασης ή απόλυση, όταν μέσα στο σπίτι δεν υπάρχει δουλειά, δεν μπαίνουν λεφτά, όπως εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι άνεργοι στη χώρα μας. 250 μόνο άτομα απολύονται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Περίπου σε όλο το νησί είναι πάνω από 600 άτομα. Άλλα 200 από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, όπως από τον συνάδελφό σας, τον Γιώργο τον Χοντροσουμάκη, μαθαίναμε τις προηγούμενες ημέρες. Βεβαίως, και σε όλο το νησί είναι πάνω από 600 άτομα. Και κοιτάτε να δείτε τώρα, δεν μπορεί να λέει η κυβέρνηση ότι θα κάνει στοχευμένες προσλήψεις, ότι θα προσλάβει 2.000 νοσηλευτές, όταν μόνο αυτός ο αριθμός που σας είπα είναι πάνω από 600-700 άτομα, μόνο στην Κρήτη. Απέναντι στον νόμο, γιατροί που λένε όχι στα εμβόλια. Χωρίς επιστημονική υπόσταση δεν μπορείς να διακινδυνεύεις τη δημόσια υγεία. Τη θέση αυτή εκφράζει ο γιατρός μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Νίκος Λαθουράκης, μιλώντας στον 984 για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, που ξεκίνησε τέλος του Σεπτέμβρη και στις ευπαθείς ομάδες πρέπει να γίνει μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη. Το εμβόλιο και φέτος είναι τετραδυναμό. Κάποια στιγμή θα πρέπει σε αυτή τη χώρα να υπάρχουν και ποινικές ευθύνες σε αυτούς που διακηρύσουν πράγματα χωρίς να είναι επιστημονικά κατοχυρωμένοι. Έτσι. Το ότι κάποιος μπορεί να είναι αντιβολιαστής και παραπλανεί κόσμο, αυτό μπορεί να είναι, έχει πάρει ποινική ευθύνη. Και πόσο μάλιστα σε ένα γιατρό, γιατί υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι προωθούν το αντιβολιαστικό κίνημα, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Πρέπει να διαχωρίσουμε το κρυολόγημα από τη γρήπη. Το κρυολόγημα είναι ένας ιός ο οποίος θα κάνει κάποια συμπτώματα, πυρετίο, πονοκέφαλο, ίσως λίγο συνάχη. Η γρήπη είναι μια πολύ σοβαρή νόσος, η οποία έρχεται κάθε χρόνο την ίδια εποχή, από το μέσα Δεκέμβρη μέχρι τέλη Μάρτη, και η οποία μπορεί να κάνει πολύ σοβαρές προβλήματα σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι πνευμονία, μενιγίτιδα, και μπορεί να επιφέρει ακόμα και το θάνατο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να εμβολιαστούν. Το εμβόλιο, ο ιός μεταλλάσσεται συνεχώς, γι' αυτό και έχουμε κάθε χρόνο καινούργιο εμβόλιο, το οποίο αφορά τα στελέχη της γρήπης του προηγούμενου έτους, συν ακόμα κάποια άλλα στελέχη. Οι εργαζόμενοι αρχαιολόγοι και εργατοτεχνίτες που εργάζονται στο έργο ίδρυψη Ηρακλείου Αγίου Νικολάου από το φράγμα που σελέμει, εργασίες εκτροπής μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και δηληστηρίων, ξεκίνησαν από σήμερα επίσκεψη εργασίας, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους, όπως ανακοινώθηκε από το Συνδικάτο των Οικοδόμων. Στις αποθήκες μένει το κριτικό μέλι. Θρύβει η αγορά με ελληνικό μέλι προέλευσης Βουλγαρίας και λοιπόν χωρών. Τα παραπάνω αναφέρει, μιλώντας στον 984, ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ανατολικής Κρήτης, Κωστής Λονταράκης, επιμερίζοντας τις ευθύνες στους ίδιους τους παραγωγούς, όπως και στην πολιτεία. Μόνο η περιφέρεια τρέχει θέματα που μας απασχολούν, σημειώνει. Μιλά για το αδιάθετο προϊόν που βρίσκεται στις αποθήκες, τις ομάδες παραγωγών που δεν έχουν συσταθεί με ευθύνη των ιδίων, την πολιτεία που δεν μεριμνά για την προστασία των ιδίων και του προϊόντος που παράγουν. Θετική από την άλλη, προς όφελός τους, η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Ελγοδήμητρα για την κριτική μέλισσα, την αναπαραγωγή και βελτίωση ανθεκτικών μέλισσων στο νησί. Και εμείς σαν φορέας, ένας από τους φορείς του νησιού που εκπροσωπούμε τη Μελισσοκομεία, είναι να πούμε στον καταναλωτή, να παροτρύνουμε τον καταναλωτή να προτιμήσει τον τόπιο προϊόν, γιατί η ποιότητά του είναι τρομερή. Θα τον παροτρύνουμε επίσης, θα του προτείνουμε να βρει ένα γείτονά του παραγωγό, να πάρει καλό μέλι, να το δοκιμάσει. Επίσης, όταν δεν είναι από αυτούς που προτιμούν το γείτονά τους ή δεν ξέρουν κάποιον μελισσοκόμο και πάνε στο ράφι στο σούπερ μάρκετ, να διαβάζουν τα μικρά γράμματα. Δηλαδή,
Και ένα άλλο θέμα που προκύπτει από αυτό το πράγμα είναι ότι είναι αδιανόητο τυποποιήσεις, τυποποιητές με ελληνικό σήμα πάνω και πίσω, τα μικρά γράμματα να γράφουν εισαγόμενα μέλια. Να έχουν το ελληνικό σήμα πάνω και τα βάζα μέσα να έχουν ξένα μέλια, με λίγα λόγια, από ξένες χώρες. Είναι αδιανόητο για την Κρήτη αυτό, γιατί η Κρήτη έχει ένα τρομερά ποιοτικό μέλι, το οποίο βγαίνει με τρομερό κόπο. Τώρα είναι τεράστιες ποσότητες αδιάθετες μέσα στις αποθήκες των μελισσοπαραγωγών σε όλο το νησί, λόγω του ότι αυτά τα μέλια που είναι στην αγορά τώρα είναι ξένα μέλια, έχουν αντικαταστήσει τα ντόπια μέλια, τα δικά μας μένουν απόλυτα μέσα και τη θέση τους έχουν πάρει τα ξένα μέλια. Ενημερώσου, δράση επρόλαβε, οι φυσικές καταστροφές απειλούν τη ζωή και την περιουσία σου. Είναι το κεντρικό σύνθημα εκδήλωσης Εσπερίδας που οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ενίου στο Μοναστηράκι με συνδιοργανωτές στην περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και την κοινότητα Ενίου. Θέμα της εκδήλωσης είναι η κλιματική αλλαγή, φυσική κίνδυνη, αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 5 του Οκτώβρη στις 5.30 το απόγευμα στο Πολυκέντρο στο Ίνι με ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες. Στην πλατεία Ελευθερίας απόψε στις 7 το κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις Επιτροπής. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεών της για την πρόληψη και ευαισθητοποίηση περί του κοινωνικού φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, διοργανώνει περίπατο στο κέντρο της πόλης με θέμα στήλη μήνυμα αγάπης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Εκπαίδευση Κρήτης αύριο Σάββατο 5 του μήνα στις 11 το πρωί. Η εκκίνηση του περιπάτου αγάπης θα γίνει από την πλατεία του Αγίου Μηνά και κατόπιν μέσω των οδών Αγίου Μηνά καλοκαιρινού είδης δικαιοσύνης θα καταλήξει στην πλατεία Ελευθερίας. Την ευθύνη συντονισμού έχει ο κοινωνικός λειτουργός συνεργάτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης Γιώργος Σεριδάκης, χορηγός επικοινωνίας ο Όμιλος της Κρήτη TV. Τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου υποδέχεται η Αρμένικη Εκκλησία στο Ηράκλειο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 350 χρόνων από την ίδρυσή της. Τα ιερά λείψανα θα φυχθούν από την Ρουμανία αύριο Σάββατο 5 Οκτωβρίου και θα παραμείνουν εδώ έως και τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου. Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης, η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και του πολιτισμού, επιστρέφει την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.000 αθλητών από 41 χώρες. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Κρήτη TV. Μαζί με το αθλητικό μέρος, πολλά είναι και τα μηνύματα που περνά ο Αθλητικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου, καθώς φέτος για πρώτη φορά θα τρέξουν δύο τυφλοί αθλητές, η Στέργιος Σιούτης και Χρήστος Κορομιλάς, όπως και ο παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Αμανώλης Στεφανουδάκης, που θα συμμετέχει με ειδικό τροχύλατο όχημα στα 21 χιλιόμετρα. Πολυμελής θα είναι επίσης η συμμετοχή του Συλλόγου Αθλωμένων Νεφροπαθών με τον πρόεδρό του Αντώνη Χατζησάβα να μιλά στον 984 και να επικεντρώνει στη δωρεά των οργάνων σώματος. Εμείς τρέχουμε σε αυτόν τον αγώνα πέρα από την ιδέα για τη στήριξη του αθλητισμού, τρέχουμε πιο πολύ για την ιδέα της δωρεάς οργάνων για μεταμοσχεύσεις. Θα υπάρχει και σχετικό περίπτερο που θα έχει στήσει ο Σύλλογος Αθλημάνων Ευρωπαθών, έτσι ώστε να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή την ιδέα όσο μπορούμε. Από εμάς, από το Σύλλογό μας, μάλλον κάτω από την ομπρέλα του Συλλόγου μας, τρέχουν γύρω στα 70-75 άτομα. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αν σκεφτεί κανείς ότι εμείς οι νευροπαθείς μέρα παραμέρα μπαίνουμε σε ένα μηχάνημα. Δηλαδή 4 ώρες μέρα παραμέρα συνδεόμαστε σε ένα μηχάνημα και παίρνουμε, ας το πούμε, μια παράταση για τη ζωή μας. Που μην το δείτε πεσημιστικά, έτσι είναι απλά. Έχουμε μάθει να ζούμε τη ζωή μας με αυτό. Στηρίζουμε την ιδέα της δωρεάς οργάνων, άσχετα από το αν εμείς θα μπορούσαμε να ευεργετηθούμε από αυτή ή όχι. Καλό είναι όλος ο κόσμος να εμπεδώσει ότι είναι απαραίτητη δωρεά οργάνων, να γίνει δωρητής οργάνων, διότι φανταστείτε έναν κόσμο που να μην υπήρχε έλλειψη μοσχευμάτων. Δεν θα συζητάγαμε καν για τη δωρεά οργάνων. Καταλαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή είναι κάτι σαν επένδυση ψυχής, ας πούμε. Αστυνομικός υπέστη έγκαυμα όταν έσκασε το καλοριφέρ περιπολικού στα Χανιά. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τραγικός επίλογος για τον 84χρονο Δημήτρη Μαρκάκη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στο χωριό Αστηράκι Ηρακλείου πριν από 16 μέρες.
Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός από βοσκό. Συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο. Κατασχέθηκαν πάνω από 80 γραμμάρια κάναβης. Αδυναμία στην κλοπή αυτοκινήτων, μηχανών και τσαντών είχαν δύο Ελλήνες που συνελήφθησαν στο Ηράκλειο. 201.800 πακέτα ελαφρέων τσιγάρων κατασχέθηκαν από τα στελέχη του τμήματος δίωξης του Τελωνίου Ηρακλείου με τη συνδρομή του ειδικού σκύλου και των ανδρών του κεντρικού λιμενεργείου. Οι διαφυγόντες δασμοί ενέρχονται στις 42.712 ευρώ. Απρόπτωτα τα ξημερώματα με τη φρεγάτα Έλλη κόλλησε σε αβαθή έξω από τη Σαμοθράκη, παραλίγο να ακυρωθεί η αποβατική άσκηση των καταδρομέων. Δεν υπέστη ζημιές το πλοίο, ολοκληρώνεται σήμερα η άσκηση Παρμενίων. Στην Αθήνα σήμερα το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάικ Πομπέο. Σύμφωνα με ενημέρωση ανώτερου αξιωματούχου του State Department, θα δοθεί έμφαση στην εμβάθυνση της διπλωματικής αμυντικής αλλά και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Νίκο Δένδια, Νίκο Παναγιωτόπουλο, ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για τον δεύτερο στρατηγικό διάλογο που θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Αθήνα 7 Οκτωβρίου. Σε ενημέρωση των κομμάτων, από την άλλη, για τη Συμφωνία Αμοιβαία Αμυντική Συνεργασία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, προχωρεί από το πρωί ο Υπουργός Νίκος Δένδιας. Κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2020. Θα περιλαμβάνει όλες τις φοροελαμφρύνσεις που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και θα προβλέπει επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Ωστόσο, σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο, οι θεσμοί διαπιστώνουν δημοσιονομικό κενό και καλούν την κυβέρνηση να το καλύψει μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, που θα σταλεί το προσχέδιο στις Βρυξέλλες. Ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών, Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής. Οι θεσμοί εκτιμούν, όπως είπαμε, ότι το δημοσιονομικό χάσμα ενέρχεται στο 1 δις ευρώ και αναμένουν από την Αθήνα να το καλύψει άμεσα. Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του Κινάλ και του πρώην υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου σχετικά με την υπόθεση της Νοβάρτης ψήφισε η Βουλή. Υπέρ της ασυλίας του κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ψήφισαν 224 βουλευτές και ένας κατά. Σε ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών των πολιτών προς τους ΣΟΤΑ προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών με τη συνεργασία της ΚΕΔΕ, ενώ παρατείνεται ως τα τέλη του χρόνου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε στην τωρινή μορφή του το σχέδιο που προτείνεται από τον Βρετανό Πρωθυπουργό τον Μπόρις Τζόνσον για μια συμφωνία πάνω στους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποίησαν εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Τέσσερις αστυνομικοί, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους από επίθεση άνδρα με μαχαίρι στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Παρίσι. Ο δράστης στη συνέχεια έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. Ο νεαρός φερόταν είχε διαφωνίες με τον προϊστάμενό του. Αργότερα έγινε γνωστό ότι είχε ασπαστεί το Ισλάμ. Κανονικά συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με φόντο την πολύχρονη διαμάχη για τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Airbus και μετά από σχετικό πράσινο φως του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες προανήγγειλαν την επιβολή εκτεταμένων οικονομικών κυρώσεων συνολικής αξίας άνω των 7,5 δις δολαρίων, 6,9 δις ευρώ σε βάρος ευρωπαϊκών προϊόντων. Συγκεκριμένα από τις 18 Οκτωβρίου επιβάλλονται επιπρόσθετα τέλη ύψους 10% σε εισαγόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αεροπλάνα και τιμωρητική δασμή ύψους 25% σε αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα. Μεταξύ αυτών των προϊόντων είναι γαλλικά κρασιά, τυριά, ελιές από τη Γαλλία και την Ισπανία, εργαλεία και καφές από την Γερμανία αλλά και σκοτσέζικα ουίσκι. Ευρωπαϊκή απάντηση ζητά η Γαλλία εάν η Αμερικανική κυβέρνηση απορρίψει τη χείρα συνεργασίας που τη στείνει η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα απαντήσουμε με κυρώσεις, προειδοποίησε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών και έκανε λόγο για ένα οικονομικό και πολιτικό λάθος. Εκτός αυτού του πολέμου, το ελληνικό ελαιόλαδο και οι βρόσιμες ελιές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Όφη για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανιόνιο. Το 2-2 στον έκτο όμιλο του Europa League πανηγυρίσει από το βράδυ της Πέμπτης η Arsenal, καθώς μετά το εμφατικό 3-0 στη Φραγκφούρτη απέναντι από την τοπική Eintracht έκανε επίδειξη δύναμης και απέναντι στην Σταντάρ Λιέγης, την οποία και φιλοδόρησε με 4 γκολ στο Εμμυράτες.
Για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 87-82 τον Ερυθρό Αστέρα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 σετ τον Αμερικανό Τζον Ίσνερ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά στο Πεκινό. 9.84. Ο καιρός. Νεφελούδη σήμερα ο καιρός, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις στα 7 με 8 μποφόρ έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Στο στούντιο του σταθμού Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό σας μεσημέρι.